Τέρμα το διάλειμμα για μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, καθώς την Τρίτη χτυπά το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία όλης της χώρας. Στην Αχαΐα τα σχολεία ξεκινούν με πολλές ελλείψεις και προβλήματα. Ο γραμματέας της ΕΛΜΕ Αχαΐας, Παναγιώτης Μπούρδαλας, αναφέρει πως η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με περισσότερα από 100 κενά καθηγητών στα σχολικά ιδρύματα της περιοχής. Με κόλπα λοιπόν, ενώ έχουν φύγει περίπου το 25% των εκπαιδευτικών σε σύνταξη, χωρίς μόνιμους διορισμούς, παρόλα τα κόλπα, παρά τη μείωση των τμήματων. Σε ΓΕΛ και σε γυμνάσια και σε ΕΠΑΛ κυρίως, έχουμε πάνω από 100 κενά, από τα οποία τα περισσότερα είναι στην ειδική αγωγή, ναι. Με βάση τον πρώτο πίνακα που πάρθηκε πίσω, το 70% των κενών, των γενών θα είχαν καλυφθεί. Ο κύριος Μπούρδαλας σημείωσε πως η απάντηση του Υπουργείου είναι ότι δεν θα προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς, αλλά θα κάνει προσλήψεις αναπληρωτών, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τμήματα, κόβουν τμήματα, αυξάνουν τους μαθητές στα τμήματα, ναι. Και κάνουν διάφορα τεχνικά κόλπα για να μην διορίσουν περισσότερους, γιατί έχουν και μειωμένα κονδύλια, λένε. Το ίδιο σκηνικό επικρατεί και στα δημοτικά σχολεία της περιοχής. Ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, Στάσος Σταυρογιαννόπουλος, ανέφερε πως τα περισσότερα κενά στα σχολεία εμφανίζονται αυτή την περίοδο. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε ένας σημαντικός αριθμός πρόσληψης αναπληρωτών σε όλη την επικράτεια, θεωρούμε ότι όλα τα κενά δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από την έναρξη, από την ημέρα του αγιασμού, για να λειτουργήσουν τα σχολεία με πλήρη επάρκεια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο κατάλογος των αναπληρωτών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις περιοχές της χώρας δείχνει ότι θα καλυφθούν τη νέα χρονιά κάποια από τα μεγάλα κενά που υπήρχαν στις προηγούμενες, όμως κάποια άλλα θα παραμείνουν ως είχαν, δημιουργώντας τα ίδια προβλήματα.